Οριστική λύση στο σοβαρό πρόβλημα ψήξης του πολυόροφου κτηρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας δόθηκε με την εγκατάσταση νέου συστήματος κλιματισμού στην ταράτσα του πύργου Μουρτζούκου. Τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια η κατάσταση στα γραφεία και τους χώρους υποδοχής της δευτεροβάθμιας ήταν αφόρητη, καθώς το παλιό κεντρικό σύστημα κλιματισμού είχε ολοκληρώσει τον κύκλο λειτουργίας του. Σε συνδυασμό με τα κατασκευαστικά προβλήματα του κτηρίου, η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, μέχρι που υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας το αίτημα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας για την αντικατάσταση του παλιού συστήματος κλιματισμού. Αποταθήκαμε στην κυρία Κολυνδρίνη, στην αντιπεριφερειάρχη την κυρία Κολυνδρίνη, και πραγματικά υπερεύει αυτό, και έτσι εδώ και μερικές μέρες έχουμε ένα πολύ καλό ψυκτικό σύστημα στον πύργο της δευτεροβάθμιας, όπως λέμε, εκπαίδευσης, και έτσι οι υπάλληλοι αποδίδουν τα μέγιστα όπως και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Πραγματικά υπερεύει τον ίδιο της τον εαυτό και εκείνη και οι συνεργάτες της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο τους υπαλλήλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και όλο το κοινό το οποίο συναλλάσσεται, και από την άλλη μεριά και τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, οι οποίοι και το καλοκαίρι απασχολούνται. Εναλλακτικά έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά μηχανήματα στα γραφεία της δευτεροβάθμιας, ωστόσο το νέο σύστημα, που κόστησε πάνω από 20.000 ευρώ, προσφέρει άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα και οικονομία. Ένα τέτοιο μηχάνημα να τοποθετηθεί στο ψηλότερο κτίριο του Βόλου και να λειτουργήσει και να αντικατασταθούν και όλα τα παλιά παρελκόμενά του, σημαίνει ότι είχαμε πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Και αν δεν υπήρχε η ανταπόκριση από την Περιφερειακή Ενότητα, θα βράζατε δηλαδή για ένα ακόμη καλοκαίρι εδώ? Τα δύο τελευταία καλοκαίρια χρησιμοποιούμε το λεγόμενο Plan B, το οποίο λειτουργεί, είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε μικρά air condition, τα οποία ήρθαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω των σχολείων με κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και τέτοιου είδους, τέτοιου είδους λύσεις, και βεβαίως με τους παραδοσιακούς ανεμιστήρες.